Καλό μεσημέρι σε όλους, είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, η παρέα σας, η συντροφιά σας. Με έναν ωραίο καιρό συνεχίζουμε αυτή την εβδομάδα και φαίνεται ότι η ΕΜΗ και οι προβλέψεις της μάλλον θα πέσουν μέσα για καλό καιρό τα Χριστούγεννα. Χριστούγεννα αλλά Κατάρ. Αλλά Κατάρ. Ναι. Με θερμοκρασίες Κατάρ, ναι. Και... Ναι. Αυτό το Κατάρ μας έχει πληγώσει. Ναι. Όμως έχουμε και πολύ ωραία νέα και πολύ ωραίες πρωτοβουλίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα. Το CAP Business διοργανώνει αυτό το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου, μαραθώνια εκπομπή για την κοινωνική ευθύνη. Περισσότερα θα μας πει η Ραλιό Λεπίδου, η υπεύθυνη της δράσης και Ραλιό μου, εσύ έχεις το CAP Business. Είσαι ιδιοκτήτρια. Καλησπέρα, κορίτσια, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε. Πράγματι, είμαι δημιουργός του πρώτου θεματικού site στη χώρα που ασχολείται με την καινοτομία και την ανάπτυξη. Και στόχο είχε να αναδείξει τους ανθρώπους που καινοτομούν και επιχειρούν εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Γιατί εμείς, κορίτσια, όταν θέλουμε οι δημοσιογράφοι, μπορούμε και αλλιώς. Ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός, αρκεί να θέλουμε να κάνουμε και ωραία πράγματα. Εμείς λοιπόν τα τελευταία, με την ομάδα μου, τα τελευταία 3 χρόνια δημιουργήσαμε την μαραθώνια εκπομπή κοινωνικής ευθύνης. Και έτσι το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου, από τις 11 το πρωί ως τις 9, θα αναδείξουμε το άλλο πρόσωπο της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής, των ανθρώπων της αγοράς, του αθλητισμού. Θα αναδείξουμε τους ανθρώπους για τον άνθρωπο. Ποιες δράσεις τρέχουν για να στηρίξουμε τον διπλανό μας, γιατί κακά τα ψέματα, κορίτσια, περνάμε όλοι μας δύσκολα. Όλοι μας. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Και αυτές τις ημέρες, όσο έρχονται και οι γιορτές, το αίσθημα το ότι πρέπει να γίνουμε πιο δοτικοί, νομίζω ότι είναι πιο έντονο, δεν είναι? Ναι. Δεν νιώθετε και εσείς έτσι? Σίγουρα, και ειδικά όταν έρχονται αυτές οι γιορτές. Τώρα, το Σάββατο, το CAP Business θα αναδείξει την επιχειρηματικότητα, όλους τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτήν και τις προσπάθειές τους, και ταυτόχρονα θα συλλέγετε τρόφιμα, θα κάνετε έτσι κάτι... Έτσι ακριβώς. Ναι. Καινοτομία και ανάπτυξη, γιατί το KABusiness.gr αυτό είναι, τα δύο αρχικά είναι το καινοτομία και ανάπτυξη. Καινοτομία και ανάπτυξη λοιπόν, δίχως κοινωνικό πρόσωπο δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν προσκαλούμε όλους τους φίλους μας, τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, μας ακολουθούν αυτά τα 12 χρόνια που είμαστε στον διαδικτυακό αέρα, αλλά και που διοργανώνουμε τα πολλή συνέδρια καινοτομία και ανάπτυξη. Άλλωστε, εδώ πέρα ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το 2011 να διοργανώνουμε το πολλή συνέδριο αυτό, πάντα είχαμε το κουμπαρά μας στον χώρο. Δηλαδή, μπορεί ίσως να ήταν ελεύθερη, η έξοδος χρεωνόταν τουλάχιστον 1 ευρώ. Θυμίζει λίγο ελληνική ταινία, αλλά έτσι ήταν. Δεν έφευγε κανείς αν δεν έβαζε έστω και 1 ευρώ στο κουμπαρά μας. Πού μπορεί να έρθει κανείς, πού μπορεί κανείς να έρθει? Μπορεί να μην είναι τίποτα, αλλά όλα μαζί μπορούν. Έτσι λοιπόν τα τελευταία 3 χρόνια το κάναμε πιο εξειδικευμένα μόνο για τον συνάδελφό μας. Έτσι λοιπόν σας περιμένουμε το Σάββατο στο περίπτερο 1 της έκθεσης, εκεί που είναι το στούντιο του KABusiness.gr. Σας περιμένουμε με ένα ζεστό κρασί, με την καλή σας διάθεση και όλα τα άλλα αφήστε σε εμάς. Μία σακούλα αγάπης με τρόφιμα μακράς διαρκείας να τα βάλουμε στο δέντρο μας, τα οποία φέτος θα τα δώσουμε στο Κοινωνικό Δίκτυο Αλληλεγγύης και Αρρωγής. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησαν πριν από περίπου 10 χρόνια τα επιμελητήρια και σύνδεσμοι της περιοχής μας, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Εξαγωγών Ελλάδας, το Εμποριομηχανικό Επιμελητήριο, το Βιοτεχνικό Εμπορικό Σύλλογος Θεσσαλονίκης, αλλά και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Θα πάνε λοιπόν σε αυτό το δίκτυο και ο κύριος Πέντρος που είναι πρόεδρος θα τα τροφοδοτήσει στις ασπαθείς οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Και έτσι θα περιμένουμε να κάνουμε κάτι καλό στον άνθρωπό μας. Ήδη θέλω να σου πω, έχουμε μαζέψει σχεδόν 500 τρόφιμα από ανθρώπους που μας ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια, που ήδη πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι εμείς θα δώσουμε ο καθένας τα δικά του προϊόντα. Θα τα πούμε στο τέλος, θα κάνουμε στο τέλος τον απολογισμό μας. Ραλιό, οι προσπάθειές σου ούτως ή άλλως τις παρακολουθούμε. Ξέρουμε πόσο δραστήρια είσαι και πόσο πολύ έχεις συμβάλει σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχόμαστε και αυτή να πάει καλά και είμαι σίγουρη ότι θα πάει. Αυτό το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου, στο περίπτερο 1 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, από τις 11 ως και τις 9 η ώρα το βράδυ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και θέλω να πω τέλος, πραγματικά εντάξει, τρέχω, μπορεί να είμαι επικεφαλής να κάνω όλα αυτά, αλλά αν δεν είχα τη δική σας στήριξη και την αγάπη των αναγνωστών μας και του κόσμου της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας γενικότερα, γιατί έχουμε ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο με τα συνεδριά μας, σίγουρα δεν θα είχαμε αυτόν τον ωραίο απολογισμό. Όλα από τους ανθρώπους γίνεται, γιατί οι άνθρωποι όταν θέλουν μπορούν να κάνουν θαύματα.
Αυτό κάνουμε. Αναδεικνύουμε την άλλη διάσταση των ανθρώπινων δράσεων, όπως να κάνουμε όλοι μας άλλους. Γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι, να το πείσω έτσι, όταν θέλουμε μπορούμε και αλλιώς. Έτσι. Σε ευχαριστούμε.